Την Τουρκία στη Δύση αλλά και την Ελλάδα σε αναμονή 3 μηνών κρατάει σύνοδος κορυφής, αφού μέχρι το Μάρτιο η Άγκυρα θα αξιολογείται μέρα με την ημέρα για τη συμπεριφορά της στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα δούμε, θα αξιολογήσουμε, θα κρίνουμε. Αλλά αυτό το οποίο αξιολογώ ακόμα για μια φορά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια στη συμπεριφορά της Τουρκίας. Η Αθήνα υποδέχτηκε θετικά τη διεύρυνση των κυρώσεων σε επιπλέον πρόσωπα για τις γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, όπως επίσης και την οδηγία για γραπτή λίστα μέτρων από τον Ζωζέ Μπορέλ. Φτάνουν όμως αυτά για την Αθήνα? Αποτελεί την πιο ισχυρή μέχρι σήμερα προειδοποίηση προς την Τουρκία να αλλάξει συμπεριφορά. L'Europe a en effet démontré sa capacité à faire preuve de fermeté à l'égard de la Turquie en adoptant des sanctions afin qu'elle mette fin à ses actions unilatérales en Méditerranée orientale. Ο Ερντογάν γλίτωσε τα χειρότερα και πάλι με τη βοήθεια της Άγγελα Μέρκελ. Ήταν η καγκελάριος που ύψωσε τείχος για τις κυρώσεις στη Σύνοδο και είναι πάλι εκείνη που πετάει τον μπαλάκι στο ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν τη ρωτούν για το εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. Θέμα που θέτει η Ελλάδα ώστε να μην απειλείται από τουρκικά υποβρύχια γερμανικής κατασκευής. Das Fragen der Waffenlieferungen oder Rüstungsexporte im Rahmen der NATO diskutiert werden müssen. Wir haben auch darauf verwiesen, dass wir mit der neuen amerikanischen Administration uns abstimmen wollen im Blick auf die Türkei. Στην Τουρκία με χαμόγελα μιλούν για νίκη της λογικής, αν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέτρεψε τους γείτονες να μην βγάλουν λάθος συμπέρασμα. Sağ olsun, Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklı selim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardılar. Οι αποφάσεις είναι δεδομένες και δεν νομίζω, ξέρετε, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις επιδέχονται και ιδιαίτερης αμφισβήτησης.